Άνοδος παρατηρήθηκε στις βάσεις για τις νομικές και ιατρικές σχολές που για άλλη μια φορά βρέθηκαν στο επίκεντρο των προτιμήσεων των υποψηφίων. Λόγω της κρίσης, πολλοί μαθητές εγκατέλειψαν τις δημοφιλείς παιδαγωγικές σχολές και θέλησαν να φοιτήσουν σε πιο παραδοσιακά τμήματα. Ως εκ τούτου, άνοδος από 350 μόρια κατά μέσο όρο και πάνω σημειώθηκε στα τμήματα του πρώτου επιστημονικού πεδίου, νομικές, φιλολογίες, ψυχολογίες κτλ., σε αντίθεση με τα παιδαγωγικά τμήματα που σημείωσαν πτώση. Μικρή άνοδος υπήρξε και στα υψηλόβαθμα τμήματα του τρίτου επιστημονικού πεδίου, ιατρικές, οδοντριατρικές και φαρμακευτικές σχολές, καθώς βεβαίως και στις στρατιωτικές και ιδιαίτερα στις αστυνομικές σχολές, λόγω κυρίως δραστικής μείωσης των θέσεων. Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα τμήματα τα οποία πέτυχαν την εισαγωγή τους θα γίνει από τις 11 έως και τις 28 Σεπτεμβρίου. Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων που υπέβαλαν φέτος μηχανογραφικό δελτίο ήταν 116.173 και από αυτούς εισήχθησαν στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ της χώρας 80.615, με 45.000 στα πανεπιστήμια και 32.689 στα ΤΕΗ. Το ποσοστό επιτυχίας των εφετινών υποψηφίων ήταν 69%, αυξήθηκε 3 μονάδες σε σχέση με πέρσι. Οι βάσεις αγωγής στα ανώτατα και τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας από νωρίς το πρωί, όπου οι υποψήφοι μπορούν να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα από κάθε ένα από τα προσωπικά τους στοιχεία, επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο και μητρόνυμο. Άνοδος των βαθμολογιών έχει παρατηρηθεί στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, σχολές νομικής και φιλολογίας, όπως και στο δεύτερο πεδίο, στα τμήματα φυσικής, πληροφορικής και στις στρατιωτικές σχολές. Πτώση σημειώνεται στα τμήματα χημίας. Άνοδος καταγράφεται επίσης στις ιατρικές σχολές και στα παραιατρικά τμήματα ΤΕΗ, ενώ αυξομοιώσεις παρατηρούνται στις πολυτεχνικές σχολές, ενώ άνοδος σημειώνεται σε τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μικρή πτώση σε άλλα τμήματα αρχιτεκτονική και πολιτικών μηχανικών. Τέλος, άνοδος σημειώνεται στα οικονομικά τμήματα και τα τουριστικά τμήματα των ΤΕΗ. Τα στοιχεία φανερώνουν το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στις σχολές των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας, αιτία η οικονομική κρίση που υποχρέωσε τους υποψήφιους να επιλέξουν τις σχολές του τόπου διαμονής τους. Από τη σημερινή διαδικασία ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν έλειψαν και τα ευτράπελα, καθώς έπεσε η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Πρόβλημα στην πρόσβαση της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας έχουν από το πρωί οι χρήστες του διαδικτύου. Το πρόβλημα οφείλεται στην υπερφόρτωση, καθώς χιλιάδες ήταν οι χρήστες που θέλησαν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα λόγω των αποτελεσμάτων για τις βάσεις πρόσβασης σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Τέλος, ομαλά εξελίχθηκε η ροή και η ανάρτηση των αποτελεσμάτων στα λύκια της Καβάλας, καθώς με το συντονισμό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας και των Λυκείων από νωρίς το πρωί, τα αποτελέσματα ήταν αναρτημένα στα σχολεία. Εμείς ήδη έχουμε εκτυπώσει τα μηνύματα που έχουν έρθει, τα έχουμε δώσει στους διευθυντές, αναρτώνται. Από εδώ και μετά πρέπει οι μαθητές να πάνε στις σχολές τις οποίες επέτυχαν. Πλέον είναι υποψήφοι, πλέον είναι φοιτητές και επομένως αρχίζει μία νέα σελίδα, κλείνει μία παλιά για τους γονείς και για τους ίδιους τους υποψηφίους που πλέον έγιναν φοιτητές, αρχίζει μια καινούργια ζωή. Για εμάς εδώ πρέπει να τρέξουμε να οργανώσουμε τα σχολεία κάτω το δυνατόν. Επομένως, για εμάς είναι κάτι που είναι πλέον συνηθισμένο, έτσι, είναι, έτσι γίνεται. Εκεί που κλείνει μια σελίδα, ανοίγει μια άλλη. Οι βάσεις γνωστοποιήθηκαν, το που περνάει ο καθένας γνωστοποιήθηκε. Πιστεύω ότι επικράτησε ο ρεαλισμός, πλειοψηφία των γονιών και των παιδιών επέλεξαν σχολές που είναι μέσα στις δυνατότητές τους και κοντά στον τόπο διαμονής τους. Αυτό θέλω να πιστεύω. Αλλά και αν δεν έγινε έτσι, τι να κάνουμε, οι γονείς θα πρέπει να τρέξουν πάλι. Έτσι γίνεται. Η ροή των αποτελεσμάτων ήταν ομαλή. Σίγουρα όταν οι θέσεις είναι περισσότερες και οι θέσεις είναι λιγότερες και οι υποψήφοι είναι περισσότεροι, κάποιοι μένουν απ' έξω και μένουν και με το παράπονο, αλλά έτσι είναι η ζωή. Δυστυχώς δεν είναι πάντοτε όπως τα περιμένουμε. Πριν από λίγο ήταν ένας γονιός ο οποίος μου είπε το παράπονο του, την ψυχρολουσία του όπως είπε, αλλά έτσι δεν γίνεται παντού. Ας πούμε στις αστυνομικές σχολές είχαμε μια αύξηση των βάσεων και ένας λόγος παραπάνω είναι ότι μειώθηκε ο αριθμός των εισαγόμενων. Στις ιατρικές σταθερά οι βάσεις είναι ψηλά. Στις στρατιωτικές σχολές που εξασφαλίζουν επαγγελματική αποκατάσταση και εκεί είχαμε αυξημένη ζήτηση. Αντίθετα σε κάποιες άλλες σχολές όπου πέσαν και δύσκολα θέματα, θα θυμάστε λίγο πριν από 1,5 μήνα, οι βάσεις έχουν πέσει.
Εν πάση περιπτώσει όμως είναι κάτι που για μας είναι αναμενόμενο. Πώς πήγανε? Καλά. Εντάξει, είχε όπως τα περιμέναμε, αλλά εντάξει. Ικανοποιημένη από την προσπάθεια? Μας κατέστρεψαν λίγο στα θέματα, αλλά εντάξει, καλά, καλά. Τι κατεύθυνση ήσουνα? Τεχνολογική. Γιατί σχολές σκόπευες? Ήθελα στρατό, αλλά ακόμα δεν έχω μάθει πόσο είναι οι βάσεις. Αλλά εντάξει, πέρασα οικονομικό, οπότε μια χαρά. Μακριά από την Καβάλα ή στην Καβάλα? Όχι, μακριά, Αθήνα. Εντάξει, σε ξαδέρφη θα μείνω, οπότε μια χαρά.